Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδέρφια. Ήδη διανύουμε τις πρώτες μέρες του 2015 και εύχομαι ο Θεός να κάνει το καλύτερο για όλους μας και για τις οικογένειές μας. Βεβαίως εμείς χρειάζεται να προσκολήσουμε την καρδιά μας περισσότερο στον Κύριο, να κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, την κλίση μας και την εκλογή μας βεβαία, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την ημέρα εκείνη την οποία θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Καθώς ερχόμουν και αισθάνθηκα πραγματικά πως και η περιοχή εδώ πέρα στα Βόρεια Προάστια έχει περισσότερο κρύα, θυμήθηκα, αδελφοί, μία επίσκεψη που είχα κάνει στη Βουλγαρία και ήταν καταλυτική για μένα, μπορώ να πω. Ήτανε τέλος Οκτώβρη και με προσκαλέσανε, αδελφοί, να πάω να τους δω. Και πήγα στην εκκλησία, ένα κτίριο παλιό, ήταν ένα παλιό θέατρο και η εκκλησία συναθριζόταν στο φουαγέ, δηλαδή εκεί πέρα που κρεμούσαν τα παλτά τους, εκεί ήταν συναθρισμένη η εκκλησία. Το υπόλοιπο θέατρο ήταν κλειστό. Δεν πίστευα βεβαίως πως θα στεγαζόταν εκεί η εκκλησία, αλλά καθώς μπήκα μέσα και είδα αυτό το, την εικόνα, μπορώ να πω, που συνάντησα, με εντυπωσίασε. Το πρώτο ήταν πως οι αδελφοί ήταν στα γόνατα προσευχόμενοι ζέοντες. Και καθώς τους παρατηρούσα, αδελφοί, με πολύ μεγάλη επιμέλεια, είδα πραγματικά τη φτώχεια. Μιλάμε κρύο, πολύ κρύο έκανε εκείνη την περίοδο. Και εκεί αναθεώρησα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Είδα τον πρεσβύτερο της εκκλησίας να φοράει ένα παπούτσι χειμωνιάτικο και ένα παπούτσι καλοκαιρινό, γιατί δεν είχε. Τα αδέρφια να είναι ντυμένα με ό,τι πιο πρόχειρο μπορούσαν να έχουν, και τους παρατήρησα όλους, φτωχοί άνθρωποι. Αλλά μέσα στα μάτια τους είδα πως υπήρχε ένας πλούσιος Θεός, αδελφοί. Αναθεώρησα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και είπα πως πρέπει να βάλω κάποιες προτεραιότητες. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και ύστερα όλα τα υπόλοιπα, ήταν κάτι το οποίο το ένιωσα πολύ έντονα. Και λέω, μπορεί να είσαι φτωχός αλλά να είσαι πλούσιος, γιατί κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου, και μπορεί να είσαι πλούσιος και να είσαι πολύ φτωχός. Έτσι είπε και στον άγγελον στην εκκλησία της Αποκαλύψεως, λες πως είσαι πλούσιος, αλλά εγώ όμως σου λέω πως είσαι φτωχός. Θέλω να γίνουμε πλούσιοι στο Χριστό, αδελφοί. Να πλουτίσει η ζωή μας. Ο πραγματικός πλούτος είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Κύριος μας ένα μέρος της ζωής μας. Είναι όλη μας η ζωή. Δεν έχουμε τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, το αυτοκίνητό μας. Έχουμε και τον Κύριό μας, αλλά έχουμε πρώτα τον Κύριο. Όλα, αδελφοί, είναι κάτω από τον Κύριο. Όταν έχουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Πολλές φορές έχω δει αδέρφια να έχουν διάφορα προβλήματα ανάμεσά τους. Οι καθημερινές, ξέρετε, χριστιανικές τριβές. Μου είπε, σου είπα, γιατί με χαιρέτησες, γιατί δεν με χαιρέτησες. Αλλά βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος απολαμβάνει τον Κύριο, δεν έχει τέτοια προβλήματα, αδελφοί. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη η οποία καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και όταν βλέπω έναν αδερφό στα μάτια, μπορώ να διακρίνω πραγματικά αν ο Χριστός ζει μέσα του. Τον τρόπο που θα σε χαιρετήσει, τον τρόπο που θα σου μιλήσει. Βλέπω
πραγματικά αν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά του. Αυτό να κοιτάξουμε, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο να γνωρίζω, αλλά θέλω να γνωρίζω μόνο εκείνον. Δεν θέλω για τίποτα άλλο να ζω, αλλά να ζω μόνο για τον Ιησού Χριστό. Και εμείς καλεστήκαμε, αδελφοί, για να ζήσουμε για Αυτόν, ο οποίος μας αγάπησε. Θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο ψαλμό. Είναι ο, πιστεύω, πολύ διαβασμένος ψαλμός. Είναι ο ψαλμός ΚΓ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και πιστεύω πως ο Θεός θα μας δώσει σήμερα ωραία μηνύματα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 522, ψαλμός του Δαβίδ ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν. Ετοίμασας εμπροστέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου, ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Ο Κύριος, λέει, είναι ο ποιμένας μου, είναι ο βοσκός μου, δεν θα στερηθώ τίποτα. Σαν να μου λέει πως από τη στιγμή που έκλεξες μέσα στη ζωή σου να είναι ο Κύριος ο ποιμένας σου, και εγώ σου δίνω την υπόσχεση πως δεν θα στερηθείς τίποτα. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, ο βοσκός μου. Ο βοσκός μου είναι εκείνος ο οποίος θα με ρημνήσει για μένα, θα το δούμε μετά. Είναι εκείνος ο οποίος με αγαπάει. Έτσι το νιώθει ο Δαβίδ, αδερφοί, πως ο Κύριος είναι ο ποιμένας του. Μα είναι βασιλιάς. Είναι μια ψυχή η οποία ζητάει τον πλάστη, τον δημιουργό. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Εγώ δεν θα στηριθώ ουδενός. Μπορεί να υπήρχε στέρηση μέσα στη ζωή μου. Μπορεί πραγματικά να ταλαιπωρήθηκα. Μπορεί να δαπάνησα τη ζωή μου για να βρω την πραγματική ευτυχία. Μπορεί να ακολούθησα πρόσωπα, να ακολούθησα καταστάσεις, να στηρίχτηκα σε ανθρώπους, να έθεσα την ελπίδα μου, να είπα πως τώρα πραγματικά θα γίνω ευτυχισμένος, αλλά όλα αυτά με απογοητεύσανε. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία εγώ θεώρησα πως θα μου δώσουν την ευτυχία δεν πραγματοποιήθηκαν, ή και αν έγιναν μέσα στη ζωή μου ήταν πολύ στιγμιαία. Πολύ στιγμιαία. Μια στιγμιαία κατάσταση, μια εφορία ψυχής που ευχαριστήθηκα για αυτό το οποίο έλαβα, γιατί έγινε κάτι σημαντικό μέσα στη ζωή μου, αλλά όμως δεν υπήρχε διάρκεια. Εδώ ο Δαβίδ όμως λέει πως ο Κύριος τώρα είναι ο ποιμένας του, είναι ο καλός μου βοσκός, είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύτηκα τη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, και ξέρουμε πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας μας. Είναι ο καλός μας ο ποιμένας, ο οποίος έβαλε, λέει, την ψυχή του για μας. Ο Χριστός, αδελφοί, είναι ο ποιμένας της ζωής μας. Είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω αν είσαι απογοητευμένος από την αγάπη. Ξέρετε, πολλές φορές
Και τα ζευγάρια ξεκινούν με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και άμα είσαι και νέος, τότε είναι το καλύτερο. Άμα βρεις το σύντροφο της ζωής σου, δεν έχεις μάτια να τον βλέπεις και δεν έχεις μάτια να τη βλέπεις. Αλλά καθώς περνάνε τα χρόνια, αδερφοί, δοκιμάζεται αυτή η σχέση. Και υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που απογοητευόμεθα. Μας στεναχωρούνε. Μας απογοητεύουνε. Αλλά όμως ο Χριστός ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει. Ποτέ δεν θα σε στεναχωρήσει. Ποτέ δεν θα σε απελπίσει. Ποτέ όμως. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέει: «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου». Είναι πολύ σημαντικό, έλεγα και την άλλη φορά στον ορπό, πρωτού φύγει ο πατέρας μου, είχε πρόβατα και τον έβλεπα κάθε πρωί τι έκανε. Μπορεί να ήταν πριν αναχωρήσει ένας άνθρωπος δύσκολος, βλάστημος, έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ τον είχα κατατάξει στις πρώτες θέσεις της κολάσεως, εγώ. Αλλά ο Θεός δεν είχε αυτό το σχέδιο. Τέλος πάντων, και έβλεπα πώς συμπεριφερόταν στα πρόβατα. Μόλις, γιατί στο σπίτι εκεί στο εξωτικό, από πίσω ήταν η στάνη που είχε τα πρόβατα. Και μόλις τον έβλεπα, πώς πήγαινε, με το που ένα σφύριγμα τους έκανε, σηκώναν τα κεφάλια τους. Και τους φώναζε «Πάμε» και έφευγε μπροστά. Και όλα πηγαίναν από πίσω. Είπα κι εγώ μια μέρα, λέω, θα κάνω κι εγώ τον τζοπάνο. Θα κάνω κι εγώ τον βοσκό. Πήρα την τραγιάσκα του, φόρεσα το πανοφόρι του, αυτό που φόραγε, πήρα και την κλίτσα και πήγα. Και άρχισα και φώνα «Πάμε». Ούτε με κοιτάξανε. Σημασία δεν μου δώσανε. Σημασία όμως. Λέω, δεν θα την έκανα καλά τη φωνή, ας την κάνουμε κάπως διαφορετικά. Πάμε. Τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα ένα με κοίταξε σαν να μου λέει «Ποιος είσαι εσύ». «Ποιος είσαι εσύ». Παίρνουμε διδασκαλία όμως, αδερφοί. Και αυτά είναι τα περιστατικά και οι εικόνες μέσα στη ζωή μας, μας δίνουν διδασκαλία να καταλάβουμε. Εκείνη την ώρα ήρθε από πίσω μου, χωρίς εγώ να το καταλάβω, και με άκουγε και μόλις είπε εκείνος «Πάμε», όλα σηκωθήκανε, του κοιτάξανε. Αδερφοί, εμείς θα ακολουθήσουμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί είναι ο μοναδικός που το αξίζει και έβαλε την ψυχή του για μας. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε για μας. Μας αγαπάει ο Χριστός. Είναι ο ποιμένας μου, λέει ο Δαβίδ. Είναι δικός μου ποιμένας. Δεν είναι μόνο δικός σου, είναι και δικός μου. Δεν είναι μόνο δικός μου, είναι και δικός μας. Είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Και το είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι, λέει, ο ποιμήν, ο καλός, ο ποιμένας, ο καλός. Ο οποίος πραγματικά σε νιώθει, σε αισθάνεται, ξέρει το πρόβλημά σου, ξέρει τους χτύπους της καρδιάς σου, τους μετράει, αφού γκράζεται, βλέπει τα δάκρυά σου, βλέπει τον πόνο σου, βλέπει τη θλίψη σου, βλέπει τι σε απασχολεί, τα ξέρει όλα, τα νιώθει όλα. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να σε καταλάβει. Λέγε ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Τίποτα δεν θα στερηθώ. Και όταν λέει τίποτα, τι εννοεί? Εις βοσκάς χλωεράς με ανάπαυσε και εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Σε βοσκές χλωερές με ανάπαυσε.
Και χρειάζεται να έχει ανάπαυση η ψυχή μας, αδερφή. Η πραγματική ανάπαυση είναι κοντά στο Χριστό μας. Στα ύδατα της αναπαύσεως, λέει, με οδήγησε. Που συνεπάγεται τι? Αυτός θα με χορτάσει. Αυτός θα με ξεδιψάσει. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να με οδηγήσει. Δεν μπορεί να με οδηγήσει κανένας άλλος άνθρωπος. Αλλά ο Κύριος μπορεί να με οδηγήσει. Ο Κύριος μπορεί να με ξεδιψάσει. Μόνο ο Κύριος. Θυμάμαι όταν πλησίασα τον Κύριο, είχα τόσο ανάγκη από ένα φίλο, από κάποιον που να με καταλαβαίνει, να με νιώθει, και τον πλησίασα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για πρώτη φορά γονάτισα, γιατί δεν πίστευα, αδελφή, δεν ήξερα ποιος ήταν ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός. Και θυμάμαι την πρώτη Κυριακή που γονάτισα, αυτή την προσευχή έκανα, γονάτισα σε ένα κάθισμα εκεί και είπα μέσα στην καρδιά μου, λέω, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω το όνομά σου, δεν ξέρω πώς ονομάζεσαι, αλλά αν υπάρχεις, αν είσαι ζωντανός και αν κατοικείς μέσα σε αυτό το λαό εδώ πέρα που λες, θέλω να με πιάσεις από το χέρι, να με ανεβάσεις πάνω από τη θάλασσα, πάνω από τα κύσματα του κόσμου αυτού, και αν υπάρχει ένα λιμάνι αγάπης, να έρθω κοντά σου. Και εκείνη την ώρα ξεκινάει ένας ύμνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα σε αυτό τον ύμνο έλεγε, Ιέ μου, εγώ θα σε πιάσω από το χέρι. Εγώ θα σε ανεβάσω πάνω από τη θάλασσα, πάνω από τον κόσμο αυτό. Και εγώ θα σε φέρω στο λιμάνι της αγάπης μου, για να γνωρίσεις ότι εγώ, ο Ιησούς, είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Είναι ο Κύριος ο ποιμένας μου, αδερφή. Από εκείνη την ώρα είπα, βάζω την υπογραφή στη λευκή σελίδα. Εσύ καθόρισε τη ζωή μου, γιατί εσύ θα με οδηγήσεις στις βοσκές τις κλωερές και στα ύδατα της αναπαύσεως. Εσύ να αναλάβεις τη ζωή μου. Εσύ να με βοηθήσεις. 21 χρονών ήμουν τότε. Βοήθησέ με, Κύριε. Δεν σε ξέρω, δεν σε ήξερα, αλλά τώρα θέλω να είσαι ο ποιμένας μου. Και πήγα σπίτι, γονάτισα και είχα τόσο ανάγκη, σας λέω, από ένα φίλο που δεν ήξερα τίποτα από τη γραφή, και το μόνο που έκανα, γονάτισα και άρχισα, ύψωσα τα χέρια μου και έλεγα, Ιησού μου, εσύ είσαι ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, φίλε μου, καλέ μου φίλε, φίλε μου, καλέ μου φίλε, να φωνάζω. Σπίτι, δίπλα ήταν η πεθερά μου, η οποία φύγει τώρα, είναι κυρίω βεβαίως, και χρόνια χριστιανή από το 1962. Μόλις άκουσε, πάει στη γυναίκα μου, τότε ήμασταν αραβωνιασμένοι, τη γυναίκα μου, και τη λέει, πες του να μην το φωνάζει φίλο του, φίλε του, και τι είναι φίλος του. Και ήρθε η γυναίκα μου, λέει, μήπως πρέπει να αλλάξεις λίγο την προσευχή σου. Λέω, τι να λέω. Μου λέει, να λες Ιησού μου, Θεέ μου. Λέω, τι Ιησού μου, εγώ ένα φίλο, λέω, ψάχνω. Ψάχνω να είναι ο φίλος μου, ξέρεις τι θέλω, τι λέω, μέσα στη ζωή μου. Λέω, κάποιον να με καταλαβαίνει, να με νιώθει. Ψάχνεις κάποιον τέτοιο, ε? Ο Ιησούς είναι. Ο Ιησούς είναι. Αυτός είναι ο ποιμένας σου. Αυτός σε καταλαβαίνει, αυτός σε νιώθει. Αυτός σε αφουγκράζεται, αυτός ξέρει την ανάγκη σου. Ε? Αυτός ξέρει, μόνο αυτός, και τον θαυμάζω, αδερφοί. Τον θαυμάζω. Τόσο καλός που είναι.
τόσο συμπονετικός, τόσο να με καταλαβαίνει, ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας αδερφός δίπλα μου με τόσο μεγάλη αγωνία και προσευχότανε και έλεγε: «Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να μου μιλήσεις, Κύριε, σήμερα». Σιγά σιγά στην προσευχή δίπλα μου. Και τον άκουγα, λέω: «Κύριε», περάσαν τα χρόνια τώρα, «Κύριε», λέω, «θα του μιλήσεις». Καθόμουν εκεί: «Κύριε, σε πα, τώρα θέλω να μου μιλήσεις, Κύριε». Από μέσα μου λέω να σου πω, αδερφέ, κάτι. Δεν περπατάς και τόσο καλά. Θες να σου μιλήσει κιόλας. Δηλαδή, αξίζεις και να σου μιλήσει. Αλλά αυτός επέμενε: «Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις». Λέω, αυτός είναι και ισχυρογνώμο, λέω. Αφού πέρασε μισή ώρα και το είδα το πείσμα του και την αγάπη, με συνεπήρε και εμένα. Αλλά με συνεπήρε διαφορετικά. Λέω, και μίλησε του για μαζαλίσει τώρα. Τελειώνουμε. Λέω, τι είναι ο άνθρωπος, αδερφή. Τι είναι ο άνθρωπος. Πολλές φορές ψάχνεις να βρεις έναν άνθρωπο. Ψάχνει να βρεις κάποιον να σε καταλάβει, να σε νιώσει. Να νιώσει τον πόνο σου. Να νιώσει την αγωνία σου. Να νιώσει τη μοναξιά σου. Και μπορεί να υπάρχει κάποιος αδερφός, κάποια αδερφή να σε χτυπήσουν στην πλάτη, να σου μιλήσουν με λόγια παρηγορητικά, αλλά κανένας δεν μπορεί να σε νιώσει όμως, να σε καταλάβει. Κανένας δεν μπορεί να ανορθώσει, λέει, «Ανόρθωσε την ψυχή μου». Την ψυχή ζήταγε: «Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Και περίμενα, με συνεπήρε και εμένα η προσευχή μετά. Λέω: «Κύριε, τέλος πάντων, μίλησε του». Πήγε 8 παρά 5 και ουκίνω φωνή, ουκίνω ακροάσεις. Λέω: «Μπα». Λέω: «Φαίνεται ο αδερφός δεν περπατάει και τόσο καλά, ε». Ο άνθρωπος, αδερφή. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος και πώς σκέφτεται ο Θεός για σένα. Ο άνθρωπος λέει πως εσένα ποτέ ο Θεός δεν πρόκειται να σε σώσει. Αλλά ο Θεός όμως εφευρίσκει τρόπους και μέσα για να κάνει σωτηρία στην οικογένειά σου, αδερφέ. 8 παρά 5. Μόλις ήμουν έτοιμος και ήμασταν έτοιμοι να πούμε τον ύμνο, σηκώνεται μια προφητεία από την άλλη άκρη της αίθουσας και λέει: «Ιέ μου», και του λέει με το όνομα. Δεν άκουσα τι είπε η προφητεία, αλλά όμως εκάμφθηκε η καρδιά μου και τα γόνατα της καρδιάς μου για άλλη μια φορά προσκυνήσανε το λυτρωτή μου. Είπα: «Κύριε, είσαι πολύ καλός Θεός. Είσαι ο ποιμένας μου. Είσαι εκείνος ο οποίος με νιώθει, με καταλαβαίνει. Ανόρθωσε την ψυχή μου», που σημαίνει τι, ήμουνα τσακισμένος. Ήμουνα κυρτωμένος. Απογοητευμένος. Δεν υπάρχει διέξοδο για μένα. Κι όμως ο Κύριος, αδερφοί, με ένα λόγο μπορεί να ανορθώσει την ψυχή μου. Την ψυχή μου, η οποία ψυχή μου είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του Θεού. Ξέρετε, αδερφοί, δίπλα μας, γύρω μας, δεν έχουμε τον αδερφό το Στέλιο, την αδερφή την Ολυμπία. Έχουμε πολύτιμες ψυχές για τις οποίες ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Είναι εκείνος που με κατάλαβε. Και πώς ανορθώνει την ψυχή μας ο Κύριος, αδερφοί, ε? Πώς μας καταλαβαίνει, πώς αλλάζουν τα δεδομένα από τη μία στιγμή στην άλλη. Πώς παίρνει τον άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει, νομίζει πως είναι, και μπορεί ο Κύριος το κάνει πάρα πολύ συχνά και το βλέπουμε μέσα στην εκκλησία, μπαίνει ο άλλος απογοητευμένος. Τις προάλλες μπήκε ένας αρφός μέσα στην εκκλησία, δεν μιλιότανε, τον είδα, δεν μιλιότανε. Λέω: «Τι, αδερφέ, άσε με, αδερφέ», λέει, «σε παρακαλώ, άσε με». Λέω: άστονε. Λέω: «Ψάχνει να βρει τον Κύριό του τώρα, άστονε».
Πήγε στην προσευχή, άρχισε και έκλαιγε. Μόλις ξεκίνησε το κήρυγμα, αδερφή, είπε ο αδερφός, σήμερα αδερφέ ήρθα για σένα. Με έστειλε ο Κύριος για να αναορθωθεί η ψυχή σου. Και ξέρετε, το κήρυγμα ήταν 1/4 για αυτόν. Τα μάτια του λάμψανε. Το πρόσωπό του φωτίστηκε. Είναι ο Κύριος ο οποίος ανορθώνει την ψυχή μας, αδελφοί. Την ψυχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί να έρθαμε κουρασμένοι. Και εγώ πολλές φορές έχω έρθει πολύ κουρασμένος. Σας λέω και λίγα λόγια από την ομολογία μου. Όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, ήμουνα πολύ κουρασμένος. Συνηθίζαμε και κάναμε προσευχή από τις 9.30 μέχρι τις 10 η ώρα. 9.30 ώρα λοιπόν ήμουνα τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα στο έδρανο, στην προσευχή. Και ξύπνησα 10 παρά 10. Κοιτάζω το ρολόι, 10 παρά 10. Λέω καλά. 20 λεπτά, καλά, ούτε τι μία ώρα, ούτε μισή ώρα δεν μπορέσες να γρυπνήσεις με τον Κύριο. Άρα λέω, Κύριε, τέλος πάντων, 10 λεπτά μου μένουν. Ό,τι έχεις να μου δώσεις, δώσε μου, λέω. Τι να σου πω, άλλος αγρυπνάει δίπλα, φωνάζω, Κύριο, δόξα, φτώνα τ' άλλο, προσεύχεται. Εγώ λέω, 20 λεπτά ύπνο, 10 λεπτά ό,τι μπορείς να μου δώσεις, άμα θέλεις κάτι, δώσε μου. Και ήρθε ο Κύριος και με βάθησε με Πνεύμα Άγιο, αδερφέ. Δεν βλέπει ο Κύριος όπως βλέπει ο άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος θέλει να ανορθώσει την ψυχή σου. Είναι εκείνος ο οποίος θέλει να σε ευλογήσει. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από τον Κύριο. Έχουμε ανάγκη, η Εκκλησία του Χριστού έχει ανάγκη από τον Κύριο. Έχει ανάγκη να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Έχει ανάγκη η Εκκλησία να δει το χέρι του Θεού δυνατό. Ανόρθωσε, λέει, την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν το όνομα του αυτού μέσα από τα μονοπάτια της δικαιοσύνης. Έμαθα το λόγο του Θεού, έμαθα τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έμαθα να βλέπω, να καταλαβαίνω, να αισθάνομαι, να νιώθω το λόγο του Θεού. Υπάρχει αδικία. Στον κόσμο αυτό υπάρχει μεγάλη αδικία. Υπάρχει πόνος. Αλλά όμως ο Κύριος είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι διάχυτη μέσα στο Ευαγγέλιο. Με οδηγεί μέσα στο δρόμο του Ευαγγελίου. Με οδηγεί μέσα στη δικαιοσύνη. Και λέει, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές. Δεν θα φοβηθώ όμως. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Διότι ο Κύριος είναι μαζί μου. Είναι πολύ όμορφο, αδερφοί, να αισθανόμεθα πως ο Κύριος είναι μαζί μας. Είναι κοντά μου. Είναι ο συνοδοιπόρος μου. Είναι ο Κύριός μου, είναι ο Θεός μου. Τι ωραία, αδερφοί, όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις ευλογημένες. Αποφάσεις οι οποίες θα είναι καθοριστικές μέσα στη ζωή μας. Δεν νομίζετε πως είναι εύκολες. Αυτές τις μέρες με πήρε ένα παιδί μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού. Είναι στο ψυχιατρικό τμήμα. Πριν από 2 χρόνια, 2,5, είχε έρθει στην εκκλησία. Από μικρό παιδί στην Μακεδονία έμαθε τα ιερά γράμματα. Δεκαμελής η οικογένεια, αυτός ο τελευταίος, ο μικρότερος και ο πιο όμορφος. Και επειδή ήταν όμορφος, τον πλάνεψε ο διάβολος. Τον έκανε μοντέλο. Λεφτά με την... Να μην σας πω. Πολλά λεφτά. Ήρθε μέσα στην εκκλησία λοιπόν, γιατί είχε μεγαλώσει και είχε νιώσει την αγάπη του Θεού από τα παιδικά του χρόνια, γιατί η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν στην εκκλησία, στη Μακεδονία, και αυτός περπάτησε έτσι. Και ήρθε στην εκκλησία και μου λέει, τώρα τι θα γίνει, πώς μπορώ εγώ τώρα να απαρνηθώ όλα εκείνα, όλη τη δόξα,
Ξέρεις τη δόξα μου, λέει. Πώς μπορώ εγώ τώρα να πιάσω μια δουλειά με 600-700 ευρώ. Εμένα, μου λέει, η πρώτη έτσι κίνηση που ήταν για να βγω και να κάνω την επίδειξη ήταν 5.000 ευρώ. Πώς να κάνω. Λέω, ζήτησε το Χριστό. Προσπάθησε, αγωνίστηκε. Δεν μπορώ, μου λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και το παιδί έφυγε. Εκκρεμούσαν όμως δίκες. Τον πιάσανε και τον βάλανε μέσα. 15 χρόνια φυλακή. Και σήμερα με ξαναπήρε τηλέφωνο. Μου λέει, ήρθα στο σημείο να βάλω τέλος στη ζωή μου. Είμαι στον Κορδαλό, στο ψυχιατρικό τμήμα. Σε παρακαλώ, έλα να με δεις. Έλα να με δεις. Αδελφοί, τι πόνος υπάρχει χωρίς τον Χριστό. Πώς μπορείς να σταθείς αυτή τη ζωή χωρίς τον Χριστό. Τι θα κερδίσεις αυτόν τον κόσμο. Και του διάβασα αυτόν τον ψαλμό. Ξέρετε, μου αρέσει ιδιαίτερα αυτός ο ψαλμός. Είναι ένας ψαλμός απίστευτος. Θυμάμαι ένα νέο, ο οποίος τώρα είναι και υπεύθυνος σε μια εκκλησία. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, 5-6 χρονών, εκεί που έπαιζε με τα πράγματα της μητέρας του, η μητέρα του είχε μάθει αυτόν τον ψαλμό απ' έξω. Αυτός έψανε εκεί τα λοιπά, αλλά η μητέρα του συνέχεια του έλεγε αυτόν τον ψαλμό, ο Κύριος είναι ο... και τον είχε μάθει απ' έξω. Μεγάλωσε, απ' έξω τον ήξερε. Μεγάλωσε, ήρθαν οι δύσκολες στιγμές, τελείωσε το λύκειο, μπήκε στο πανεπιστήμιο, έφυγε από το σπίτι των γονιών και είπε, τώρα τελειώσαμε. Ταλαιπωρήθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο και λέει μια μέρα, λέει, θα πάω, λέει, στην εκκλησία, δεν με ξέρει κανένας σε αυτή την εκκλησία, θα πάω σε αυτή την εκκλησία. Έτσι πως ήτανε, πολύ ταλαιπωρία όμως, Μπήκε στην εκκλησία και ο ποιμένας εκείνη την ημέρα είπε, λέει, αδερφή, έχω μια, αισθάνομαι έτσι μέσα μου, με διεγείρει κάτι. Λέει, τι, θέλω να σηκωθείτε όλοι όρθιοι και να ψάλουμε τον ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αυτός μπροστά. Και σηκώθηκε όλη η εκκλησία και μόλις ξεκίνησε ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, εκείνη την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, έκαμψε η καρδιά του. Τον ήξερα απ' έξω. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Και εν κοιλάδη σκιά θανάτου αν περιπατήσω δεν θα φοβηθώ. Η ράβδο σου, η βακτηρία σου είναι εκείνη η οποία θα με στηρίζει, είναι εκείνη η οποία θα με κατευθύνει μέσα στη ζωή μου. Είναι ο λόγος σου, είναι ο λόγος σου ο αιώνιος, είναι εκείνος ο οποίος θα δίνει ζωή μέσα μου, θα με ευλογεί. Τι ωραία, δεν θα φοβηθώ. Η βακτηρία σου και η ράβδο σου, άφτε με παρηγορούσου. Και χρειαζόμαστε παρηγοριά, αδερφοί. Παρηγορείτε, λέει ο προφήτης, παρηγορείτε το λαό μου. Λαλήσατε λόγια παρηγορητικά. Και είναι πολύ όμορφο, αδερφοί αγαπητοί, να παρηγορούμε ένας τον άλλον. Με την παρηγορία, λέει ο Απόστολος Παύλων, την οποία παρηγόρησε ημάς ο Θεός. Έτσι να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον, διότι ο Θεός είναι Θεός της παρηγορίας. Παρηγόρησε τον αδερφό σου, πες του ένα καλό λόγο, μια καλή κουβέντα. Και πολλές φορές αυτό λέω στην εκκλησία. Τι μας στοιχίζει, αδερφοί, ένας καλός λόγος. Πέστε μου. Μια αγκαλιά, ένας παρηγορητικός λόγος, τι μας στοιχίζει. Μας στοιχίζει τίποτα. Πιάσε τον αδερφό σου, αγκάλιασέ τον. Μίλησέ του παρηγορητικά. Λέει, με παρηγόρησες, Κύριε. Και πόσες φορές δεν μας έχει παρηγορήσει ο Λόγος του Θεού.
Πόσες φορές δεν μας έχει παρηγορήσει ο ίδιος ο Κύριος? Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να παρηγορεί. Δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν μας καταλαβαίνουν. Πολλές φορές ζητάμε πραγματικά κάποιος να μας νιώσει. Επειδή δεν ξέρω σήμερα, αλλά σας λέω και μερικά κομμάτια από την ομολογία μου, έτσι ήθελα κι εγώ. Ήθελα μια παρηγοριά. Μια φορά ήμουνα πόσο πολύ στεναχωρημένος. Λέω, θα πάω στην εκκλησία να βρω παρηγοριά. Πήγα στην εκκλησία, δεν σημασία δεν μου δώσανε. Προσπάθησα να κάνω έτσι, όχι προσπάθησα, ήμουν λυπημένος. Λέω, καλά, κανένας δεν με βλέπει εδώ. Κανένας δεν με καταλαβαίνει, τίποτα. Τίποτα. Λέω, Κύριε, κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και έπεσα το βράδυ, κοιμήθηκα και βλέπω ένα ενύπνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, γιατί είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να μας παρηγορεί, αδερφή. Είναι ο ποιμένας μας. Πες το σήμερα, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Έπεσα, λέω, Κύριε, δεν με καταλαβαίνει. Και το βράδυ βλέπω το ενύπνιο, λοιπόν, πως ήμουν μέσα στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία και βλέπω πως έχω μια μεγάλη μάχη. Μια απίστευτη μάχη. Εγώ μόνος μέσα στην εκκλησία. Και μέσα από αυτή τη μάχη βγαίνω νικητής. Και ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να του πω, να μου συμπαρασταθεί, να του πω το πρόβλημά μου, αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Και λέω, θα πάω στον ποιμένα. Ανοίγω το γραφείο του ποιμένα, άδειο, τίποτα. Κανένας δεν είναι, λέω, εδώ. Κοιτάζω αριστερά, κοιτάζω δεξιά, κανένας. Λέω, πού είναι, χαθήκαν όλοι. Κανένας δεν βρίσκεται. Και κοιτάζω τα μάτια, γυρίζω τα μάτια ψηλά και βλέπω το ταβάνι της εκκλησίας να φεύγει. Και κοιτάζοντας πάνω, βλέπω τον ουρανό. Και βλέπω πως σκίζεται ο ουρανός και ανοίγει. Και ακούω μια φωνή. Κάθε θλίψη την οποία έχεις, κοίτα προς τον ουρανό. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος ξέρει να παρηγορεί τον άνθρωπο. Αδελφοί, μόνο ο Χριστός μας παρηγορεί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με παρηγορεί, με στηρίζει. Μου δίνει και καμία, για το καλό μου το κάνει. Καλό μου κάνει και αυτό, Και ο έλεγχος, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ξέρετε, ο έλεγχος σημαίνει πως ο Θεός ακόμα με αγαπάει. Ό,τι να αγαπάει, λέει ο Θεός, ελέγχει. Αν ασχολείται ακόμα ο Θεός μαζί σου και σου μιλάει, μια φορά ήρθε ένας αδερφός πολύ στεναχωρημένο. Λέει, την άκουσα την προφητεία, λέω, την άκουσα. Λέει, είδες για ποιον μίλησε? Μίλησε για κάποιον, λέω. Μου λέει, έλα τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Α, λέω, ναι, είπε το όνομα, είπε και ένα όνομα. Μου λέει, δεν ξέρεις ποιο είναι το όνομα αυτό? Ήταν το μοναδικό όνομα που το έχει σε όλη την εκκλησία αυτός. Α, λέω, ναι, είπε το όνομα, ένα όνομα. Ποιος έχει αυτό το όνομα? Α, λέω, εσύ έχεις, ξέχασα, λέω, εσύ το έχεις. Μου λέει, ναι, ναι, Μου λέει, καλά, δεν τ' άκουσες? Είδες πώς μου μίλησε? Λέω, και δεν είσαι ευχαριστημένος? Μου λέει, αδερφέ, με έλεγξε. Λέω, σε αγαπάει γι' αυτό. Λέει, καλά, λέει, αδερφέ, δεν το ξέρεις το εδάφιο? Όποιον αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Και πάντα τον Υιόν τον οποίο παραδέχομαι, δεν το συνεχίζω από εκεί και ύστερα. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, μέχρι εδώ, μαστίγωμα. Τι είναι αυτό, αδερφή αγαπητή? Ενδιαφέρεται ο Θεός για σένα. Ενδιαφέρεται ο Θεός για μένα. Ενδιαφέρεται. Με παρηγορεί ο Κύριος. Είναι εκείνος ο οποίος ψάχνει να με βρει, να με παρηγορήσει. Είναι ο μοναδικός, είπαμε, αδερφοί, που με καταλαβαίνει. Και λέει, ετοίμασε σε μπροστά μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Και έρχονται οι άνθρωποι, οι εχθροί, Τι είναι εκείνοι? Ποιος είναι ο εχθρός? Ο εχθρός της ψυχής μας, αδερφοί. Έρχονται με προτάσεις, με δελεασμούς. Έρχονται και τους έχουμε δει στη ζωή μας. Βεβαίως τώρα ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Αλλά άμα είσαι νέος όμως στην πίστη και έρχεται ο άλλος με δελεασμούς, πρέπει να καταλάβεις τι είναι τα δώρα εκείνα τα οποία σου φέρνει. Είναι η παγίδα. Αλλά λέει όμως, ετοίμασα τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Με βλέπουνε αλλά δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Και ξέρετε, η ασφάλειά μας, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Και λέει και κάτι άλλο, επειδή πέρασε η ώρα μας. Ήλυψα σεν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Με άλυψες με λάδι.
το ποτήρι μου υπερχυλίζει. Όχι απλώς είναι γεμάτο, αλλά υπερχυλίζει, γεμίζει. Στο Χριστό, αδερφοί, αισθανόμαθα γεμάτη. Γεμάτη. Δεν έχουμε ανάγκη από κάτι άλλο. Πολλές φορές στα παιδιά έτσι με ρωτάνε. Πιο παλιά, πιο έντονα κιόλας. Μου λέει, θα σου κάνω μια ερώτηση. Λέω, τι. Λέω, άμα θέλω απαντά, άμα δεν θέλω δεν απαντά. Όχι, θα απαντήσει, λέει, αδερφέ. Οι νέοι το λένε. Λέω, τέλος πάντων, εξαρτάται την ερώτηση, λέω, που θα μου κάνω. Όχι, θα απαντήσει. Λέω, εντάξει, άντε να απαντήσω. Δεν έχεις αισθανθεί, μου λέει, την ανάγκη να πας στον κινηματογράφο και στο θέατρο? Λέω, θέλετε την αλήθεια? Ναι, αδερφέ, μου λέει, την αλήθεια. Λέω, όχι. Ω, πω, μου λέει, πω. Καλά, τι περιμέναμε από σένα, να πεις ναι. Ποιμένασαι στην εκκλησία, σιγά μην έλεγες ναι. Λέω, δεν σας λέω αυτό. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να πάω. Δεν μου τα απαγόρεψε κάποιος. Δεν μου είπε μην πας. Δεν με παρακολουθήσανε. Δεν είπανε βάλε δύο πρεσβυτέρους, δύο διακόνους. Και άρχισε να παρακολουθείς. Πάνε, δεν πάει, γίνε ή δεν. Τίποτα. Ό,τι θέλω κάνω. Είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να πάω. Μα γιατί? Γιατί το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Υπερχυλίζει η καρδιά μου από ευγνωμοσύνη ενώπιον του Κυρίου. Δεν θέλω να γεμίσω με κάτι άλλο τη ζωή μου. Μου αρκεί μόνο ο Χριστός μου. Μου αρκεί ο καλός μου ο ποιμένας. Μου αρκούν τα αδέρφια μου. Η κοινωνία με τους αδερφούς μου. Να βγω μια βόλτα μαζί τους, να περπατήσω μαζί τους, να μοιραστούμε τις πτώσεις μας, τα λάθη μας, τις ευλογίες μας, να εξομολογηθούμε ο ένας τον άλλον. Η Εκκλησία δεν είναι ένα μέρος από τη ζωή μας, αδερφοί. Είναι όλη μας η ζωή. Λέει ο ψαλμωδός, ας ευτυχώσει η Ιερουσαλήμ οι αγαπώντεσαι. Να ευτυχήσουν οι Ιερουσαλήμ εκείνοι οι οποίοι αγαπάνε την Εκκλησία. Και μάλιστα λέει, όταν υπάρχει ειρήνη εις τα τείχη της Ιερουσαλήμ, όταν υπάρχει ειρήνη και ειρηνεύουμε ο ένας με τον άλλον και παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, τότε τι υπάρχει, αδερφοί? Ξέρετε τι υπάρχει? Λέει, αφθονία στα παλάτια σου, ευλογία στα παλάτια σου, ευλογία στο σπίτι σου, ευλογία στη ζωή σου. Ενελαίω, λέει, ήλυψε στην κεφαλή μου. Είμαι γεμάτος, χαίρομαι, Κύριε, γιατί σε γνώρισα. Και τα παιδιά, ας πούμε, το καταλαβαίνουν αυτό. Μου λέει, αδερφέ, σε καταλαβαίνουμε. Εσένα σε καταλαβαίνουμε, λέει. Εσύ μας καταλαβαίνεις εμάς? Λέω, προσπαθώ. Δεν τα καταφέρνω πάντοτε. Βοηθήστε κι εσείς λιγάκι, λέω, σας καταλάβω. Άλλωστε, εγώ, λέω, δεν πίστεψα στην ηλικία σας. Αυτή είναι 18, εγώ πίστεψα 21. Λέω, αδερφέ, σας καταλαβαίνω, λέω. Αλλά εκείνος ο οποίος σας καταλαβαίνει περισσότερο είναι μόνο ο Κύριος. Και τελειώνει ο ψαλμός βεβαίως, λέει. Έχει βεβαιότητα μέσα του. Το καταλαβαίνει αυτό, το νιώθει αυτό. Χάρις και έλεος θα με ακολουθούνε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Η χάρις και το έλεος του Κυρίου θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής. Και θυμάμαι έναν ο οποίος μου είπε μια μέρα, μου λέει, αδερφέ, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, τι? Μου λέει, ξέρεις πως ο Θεός δεν σου δώσε εκείνο το οποίο αξίζεις? Λέω, ορίστε. Μου λέει, δεν σου δώσε εκείνο το οποίο αξίζεις? Λέω, τι αξίζω? Μου λέει, θάνατο. Όπω, λέω, πού τον βρήκαμε αυτόν εδώ, Λέω, τι λες, αδερφέ? Ναι, μου λέει. Ήσουν ένας μελοθάνατος. Οι αμαρτίες σου, οι ανομίες σου ήταν εκείνες οι οποίες είχαν βάλει χωρίσματα ενώπιον του Θεού. Για η παραβάση σου. Και ήσουν έτοιμος για το θάνατο. Αλλά ο Θεός, λέει, δεν σου δώσε το θάνατο. Λέω, πάλι καλά. Αλλά μου λέει, ξέρεις όμως πως ο Θεός σου δώσε κάτι που δεν αξίζεις? Λέω, άντε πάλι. Λέω, τι είναι αυτό που μου δώσε? Ζωή αιώνια, μου λέει, αδερφέ. Δεν το άξιζες. Αλλά στην έδωσε. Δεν άξιζα
και δεν αξίζαμε κανένας από εμάς αδελφοί να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και να ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είναι χάρις Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι έλεος Θεού. Το ότι βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα είναι ακριβώς η χάρις και το έλεος του Θεού. Και λέει τώρα, επειδή θα με συντροφεύει η χάρις και το έλεος, εγώ θέλω κάτι. Θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Και μια ψυχή με έπιασε και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λέω, αυτοί οι χριστιανοί έχουν ένα μυαλό ξουράφι, ε. Μου λέει, αδερφέ, θα σου πω κάτι. Λέω, τι. Μου λέει, θέλω κι εγώ, θα τον ψάλμο δω. Ένε ζήτησα. Λέω, τι θέλεις. Μου λέει, ένε ζήτησα και τούτο θέλω εξητώ. Λέω, τι. Το να κατοικώ πάσα στα σημέρα τη ζωή μου στον οίκο του Κυρίου. Λέω, μπράβο. Και αυτό εδώ. Να είμαι πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και να έχω μακρότητα ημερών. Λέω, τι. Μου λέει, αδερφέ, άκουσε. Εάν κατοικώ μέσα στον οίκο του Κυρίου, θα έχω και πολλή ζωία, μου λέει. Λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει, μακρότητα ημερών, δεν είναι. Λέω, όχι, μην το πας έτσι. Να το πας αλλιώς. Ποια είναι? Όσες μέρες να επιτρέψει ο Θεός να ζήσω εδώ στον κόσμο, να είμαι μέσα στο λαό του Θεού, να δοξάζω τον Κύριο. Και πιστεύω, αδερφοί, πως καθώς και τα σημεία των καιρών λένε, πως έρχεται ο Κύριός μας, έρχεται ο καλός μας ποιμένας. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι, λέει, από αυτή την πίμνη. Να προσευχηθούμε και για τα πρόβατα τα οποία έχει έξω ο Κύριος, να τα συγκεντρώσει και να γίνει ένας ποιμένας, μία πίμνη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδελφοί.